ξεκινάμε με. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την ψηφιακή καύσιμα. Κάρτα ακριβώς. Καυσίμων. Με τα καύσιμα λοιπόν θα τεθεί σε εφαρμογή λοιπόν από το διάστημα Απρίλιο μέχρι και Ιούνιο, θα πρέπει να σας πω, και αφορά μέρος κατανάλωσης της βενζίνης, του πετρελαίου και του υγραερίου. Οι καταναλωτές λοιπόν θα πρέπει να μπουν στο gov.gr να κάνουν μια σχετική αίτηση και από εκεί και μετά το συγκεκριμένο ποσό θα πηγαίνει αυτομάτως στο λογαριασμό τους, προκειμένου θα μπορούν να κάνουν και φάπαξ την αγορά στο παρατήριο υγρών καυσίμων. Πάμε να δούμε επίσης μια άλλη κάρτα, τα ποσά συγκεκριμένα για την ψηφιακή κάρτα καυσίμων για υπηρετικές περιοχές και για οχήματα. Έχουμε 40 ευρώ, δηλαδή 22 λεπτά το λίτρο, και 50 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές, 28 λεπτά το λίτρο. Για τις μηχανές είναι 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης θα υπάρχει πρόσθετη επιδότηση δίζελ 15 λεπτά το λίτρο. Ναι. Και για τα ταξί θα δοθεί, ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού 200 ευρώ. Πρώτη ζωντανή σύνδεση, κύριος Μανώλης Καφτάκης, φοροτεχνικός. Ένα πρώτο σχόλιο στον απόϊχο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης. Κύριε Καφτάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Βραγκητόπουλε. Θα έλεγα το εξής. Θα έθετα τα εξής ερωτήματα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που μόλις ακούσαμε? Θα έλεγα ναι, είναι. Είναι αρκετά για να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση? Όχι, δυστυχώς δεν είναι. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις βιώνουν μια δύσκολη οικονομική κατάσταση εδώ και μήνες, που δεν έχει άμεση σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κρίση αυτή η ενεργειακή ήρθε να προσθεθεί σε μια ούτως άλλως δύσκολη περίοδο, όπου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις βιώνουν ανατιμήσεις σε όλα τα είδη, είτε πρόκειται για καταναλωτικά αγαθά, είτε πρόκειται για αποθέματα επιχειρήσεων. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα γενικότερο πληθωριστικό που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Τώρα, σε αυτό το δύσκολο λοιπόν οικονομικό πεδίο έρχεται να προσθεθεί και η ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε και με τον πόλεμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Για να δούμε αν τα μέτρα είναι αρκετά ή τι μέτρα πρέπει να λάβουμε, πρέπει να εντοπίσουμε καταρχήν τις αιτίες αυτής της κρίσης. Υπάρχουν μέτρα που έχουν μακροχρόνια διάρκεια και μέτρα που πρέπει να πάρθουν που είναι βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι τιμές στα καύσιμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλοι το έχουμε συνειδητοποιήσει, αυξηθήκαν από την πρώτη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα του πολέμου. Είναι φαινόμενα εσχροκέρδειας. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Εγώ ίδιο σε συνομιλίες που έχω με πελάτες μου Βυζαινοπόλης το έχουμε καταγράψει αυτό το πράγμα. Είναι φαινόμενα εσχροκέρδειας, οι οποίοι κάποιοι επιτίδια εκμεταλλεύονται καταστάσεις, εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες προκειμένου να πλουτίσουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένα. Ολοκληρώστε βέβαια, κύριε Καφτάκη. Ναι. Άρα λοιπόν, βραχυχρόνια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να πατάξει αυτά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Σίγουρα πρέπει να τερματιστεί αυτός ο άδικος πόλεμος στην Ουκρανία, το οποίο κυρίως έχει ανθρωπιστική επίπτωση, όμως έχει και μια μεγάλη οικονομική επίπτωση παγκοσμίως. Και ταυτόχρονα να υπάρξει αυτή η στήριξη των οικοκυριών. Εδώ υπάρχει βέβαια ο αντίλογος ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα και η δημοσιονομική πειθαρχία που επιβάλλεται από τους δανειστές εδώ και χρόνια δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μεγάλη. Υπάρχουν περιορισμοί. Το πράγμα. Συμφωνούμε. Κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπροστά σε αυτό το. Μάλιστα. Κύριε Καφτάκη, έχουμε μπροστά μας ένα πλάνο της κυβέρνησης. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, συγκεκριμένα μέτρα. Πού θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, και σε τι βαθμό να δοθεί ιδιαίτερο βάρος? Ποια η κατεύθυνση που πρέπει να εστιάσει περαιτέρω η κυβέρνηση? Στα καύσιμα, στον πρωτογενή τομέα, στην επιστρεπτέα, τι πιστεύετε από αυτά που έχουμε μπροστά μας? Κοιτάξτε, σίγουρα τα μέτρα που ανακοινωθήκανε, όπως το είπα και αρχικά, είναι σε καλή κατεύθυνση. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, το ότι δόθηκε η δυνατότητα να αποπληρωθεί σε μεγαλύτερες δόσεις, είναι ένα μέτρο. Θα πω λοιπόν το εξής. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ναι, πρέπει να εξασφαλίσει η κυβέρνηση ρευστότητα για να ανταπεξέλθει τους επόμενους μήνες. Γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε, μην κρυβόμαστε. Αυτή δεν είναι μια κατάσταση η οποία θα είναι προσωρινή. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει μερικούς μήνες, ακόμα και αν λήξει τους επόμενους μήνες ο πόλεμος. Έχετε δίκιο, Ουκρανία. Έχουμε πολύ είναι ακόμα. Έχετε δίκιο, βέβαια. Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς θα κρατήσει πολύ μεγάλο διάστημα, διότι οι οικονομικές δείκτες έχουν δείξει διαχρονικά ότι όταν ένα φαινόμενο εμφανιστεί, θέλει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οπότε για να επανέλθει. Οπότε μέτρα τα οποία θα κρατήσουν για πολλούς μήνες, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ακριβώς. Πρέπει να στηριχθούν επιχειρήσεις μέσω της ρευστότητας προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, να μην αναγκαστούν να κλείσουν, γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθεί ανεργία, θα επιδεινωθεί το πρόβλημα και δεν θα μπορεί, όσο και να θέλει οποιαδήποτε κυβέρνηση, με μέτρα όπως αυτά που ανακοινωθήκαν σήμερα, να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Να είστε καλά, κύριε Καφτάκη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, φοροτεχνικό. Στο πρώτο σχόλιο της σημερινής εκπομπής, στον απόϊχο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης.